Κύριε Υπουργέ, προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο και η ελαιοπαραγωγή, οι οποίοι αφήνονται απροστάτευτοι από μεσάζοντες και εμπόρους που θέλουν στην κυριολεξία να πάρουν τη σοδειά τους κοψοχρονιάς. Ταυτόχρονα, βέβαια, αποκλείονται από το δικαίωμα ενίσχυσης αρκετοί ελαιοπαραγωγοί που δεν εντάχθηκαν στο Μητρό των Αγροτών, αλλά και οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Φέτος υπήρξε καλή σοδειά και δημιούργησε προσδοκίες για αναπλήρωση εισοδήματος μετά από την περσινή καταστροφή. Όπως και ο δάκος, για παράδειγμα, δεν επηρέασε σε τόσο μεγάλο βαθμό λόγω του καύσωνα του περασμένου Οκτωβρίου. Η τιμή παραγωγού που διαμορφώνεται από 2,40 ευρώ το κιλό via 2,60, στην πραγματικότητα βέβαια είναι πολύ χαμηλότερες, δεν καλύπτει καν το κόστος παραγωγής, το οποίο φέτος συν της άλλης ήταν πάρα πολύ αυξημένο. Το δε μέτρο 21 που αφορά τα μέτρα στήριξης στους γεωργούς λόγω της πανδημίας πρόβλεψε κλιμακωτή επιδότηση για την περσινή παραγωγή αναλογική της έκτασης εκμετάλλευσης κατά μέσο όρο περίπου 30 ευρώ αναστρέμα με δικαιούχους μόνο τους κατά κύριο επάγγελμα ελαιοπαραγωγούς με διορία υποβολής αιτήσεων αρχικά έως τις 27 Ενδεκάτου η οποία βέβαια μετά από την κατακραυγή που υπήρξε μετατέθηκε μόλις κατά 5 ημέρες. Το συγκεκριμένο μέτρο ήταν ανεπαρκές. Δεν καλύπτει καν το χαμένο εισόδημα, καθώς η επιδότηση με βάση τη μέση παραγωγή της Κρήτης αντιστοιχεί σε μόλις 10 λεπτά το κιλό, μιλάμε για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ενώ τα κριτήρια καθορισμού των δικαιούχων και το ασφιχτικό χρονικό πλαίσιο απέκλεισαν μεγάλο τμήμα των παραγωγών. Η δε μη κατά κύριο επάγγελμα ελαιοπαραγωγή της Κρήτης αποκλείστηκαν με τη δικαιολογία ότι έχουν άλλα κύρια εισοδήματα τη στιγμή που και αυτά δέχτηκαν σοβαρό πλήγμα λόγω της κατακόρυφης πτώσης της τουριστικής κίνησης, ενώ η όποια αναπλήρωση έλαβαν και για αυτά τα εισοδήματα ήταν με το σταγονόμετρο. Πρόκειται λοιπόν για πολύ μεγάλη αδικία. Τέλος, ένα επιπλέον ζήτημα που σας θέτω είναι ότι η ελαιοπαραγωγή τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο πέθαν πολύ μεγάλες καταστροφές από το χαλάζι και έντονες βροχοπτώσεις. Υπάρχει μια καθυστέρηση στο θέμα της καταγραφής των ζημιών, κατά συνέπεια και των αποζημιώσεών τους. Ενώ τα προβλήματα και υποχρεώσεις τους τρέχουν. Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα έχουν περάσει 3 μήνες και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Και λέτε θα ολοκληρωθεί τέλος Γενάρη του 2021. Και πότε θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Θέλουμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε, είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αυτή την αδικία και να προβλέψει νέα χρηματοδότηση για την κάλυψη του χαμένου εισοδήματος του συνόλου των ελαιοπαραγωγών, τόσο αυτών που θα λάβουν την ενίσχυση του μέτρου 21 που είναι ανεπαρκής, όσο και αυτών που δεν εντάχθηκαν στο μέτρο? Και δεύτερον, σε σχέση με το φετινό εισόδημα, τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν ώστε να εξασφαλιστεί τιμή στους ελαιοπαραγωγούς που να καλύπτει το κόστος παραγωγής και να τους αφήνει ένα εισόδημα επιβίωσης και ταυτόχρονα η τιμή στην κατανάλωση να είναι προσιτή για τα λαϊκά στρώματα? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απαντήθηκε αυτή η ερώτηση ξανά και ξανά σήμερα. Αλλά είναι λογικό, γιατί πράγματι η πανδημία έχει πιέσει πολύ τα αγροτικά εισοδήματα, μεταξύ οποίων και των ελαιοκαλλιεργητών, και είναι λογικό να δεχόμαστε ερωτήσεις για να εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, που έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, οφείλω να πω, φυσικά στο μέτρο των δυνατοτήτων. Θα σας πω για παράδειγμα ότι τα 126 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν κατευθυνθεί και τις επόμενες μέρες θα αποδοθούν στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ελαιοκαλλιεργητές, είναι το ταβάνι, είναι το 2% του συνολικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και είναι το σύνολο των χρημάτων το οποίο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε μέσα από τα ευρωπαϊκά χρήματα για να αποζημιώσουμε όλους τους αγροτικούς κλάδους. Και εμείς αυτά τα κατευθύναμε κατά κύριο λόγο στους ελαιοκαλλιεργητές, γιατί πραγματικά καταλαβαίνουμε, αναγνωρίζουμε, ζούμε εδώ, εκλεγόμαστε στις αγροτικές περιφέρειες, ότι οι ελαιοκαλλιεργητές επί 2-3 συναπτά έτη δυστυχώς δέχονται πολύ χαμηλές τιμές για τα προϊόντα τα οποία παράγουν, για τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, και ήρθε ένα επιπλέον χτύπημα εξαιτίας της πανδημίας. Τα χρήματα που δίνουμε, προς Θεού να εξηγήσω, δεν δίνονται επειδή έχει πάθει ζημιά 2-3 χρόνια ο κλάδος. Τα χρήματα που δίνονται τώρα για να στηρίξουμε τους ελαιοπαραγωγούς είναι επειδή έχουν επιπλέον, μια επιπλέον ζημιά υποστεί εξαιτίας της πανδημίας που ήρθε και χτύπησε μαζί με όλα τα άλλα επιπλέον τους ελαιοπαραγωγούς. Τώρα, ερώτημα. Για ποιο λόγο μόνο κατά κύριο επάγγελμα αγρότες? Το είπατε και εσείς πολύ σωστά στην τοποθέτησή σας. Γιατί αυτοί κατά κύριο λόγο ζουν από τα αγροτικά εισοδήματα. Θα έπρεπε να δώσουμε μία στήριξη οικονομική
και στον συνταξιούχο, για παράδειγμα, ο οποίος έχει κάποιο αγροτικό εισόδημα, ή στον μισθωτό, είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου τομέα, ή στον επαγγελματία, είτε στον επιστήμονα. Θα σας πω καταρχήν, οι επαγγελματίες και οι επιστήμονες, που κατά κύριο λόγο η δραστηριότητά τους είναι η επαγγελματική τους, εξαρτάται από την επαγγελματική τους ιδιότητα, έχουν άλλα μέτρα στήριξης. Στο τελευταίο μέτρο, μάλιστα, εκεί επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό, βάλαμε και τους αγρότες μέσα στην επιστημονική προκαταβολή. Είναι μια επιπλέον στήριξη. Εκεί δεν εξετάζουμε αν είναι κατά κύριο ή δεν είναι κατά κύριο. Πρέπει να έχει εισοδήματα και πρέπει τα εισοδήματα να είναι μειωμένα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που ήταν το εξεταζόμενο διάστημα. Άρα, πέρα από τα 126 εκατομμύρια, υπάρχει και η επιστρεπτέα, η οποία είναι αρκετά επίσης χρήματα για να στηρίξει τον κλάδο που έχει υποστεί ζημιά και που αποδεικνύεται φυσικά από τις μειωμένες πωλήσεις, από το μειωμένο τζίρο που έχει το λόγο διάστημα. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις της πανδημίας, παρακολουθούμε το πώς αυτή επηρεάζει τον αγροτικό τομέα και φυσικά ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γι' αυτό υπάρχουμε. Για να στηρίξουμε αυτή τη δύσκολη τη στιγμή τους αγρότες οι οποίοι πλήττονται εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας. Κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε και εσείς ο ίδιος ότι η ζημιά που έχουν υποστεί οι αγρότες συνολικά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι αλλοιείς, όχι μόνο λόγω της πανδημίας, αλλά συνολικά ως αποτέλεσμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, των πολιτικών δηλαδή που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τους οδηγεί σιγά σιγά σε ένα ξεκλήρισμα. Δεν μπορούν τα 126 εκατομμύρια που λέτε ότι είναι το ταβάνι του συνόλου των χρηματοδοτήσεων να καλύψουν αυτές τις πραγματικές ανάγκες. Και εδώ μιλάμε για ένα διαρκές πρόβλημα, για ένα διαρκές έγκλημα σε βάρος των παραγωγών, που έχει να κάνει τόσο με το κόστος παραγωγής, το οποίο αυξάνεται από χρονιά σε χρονιά, έχει να κάνει με το θέμα των τιμών, ποιος είναι αυτός που καθορίζει τις τιμές παραγωγού, που σε τελική ανάλυση αυτά είναι που καθορίζουν και το εισόδημα των παραγωγών. Να σας πω το εξής. Οι τιμές παραγωγού στην Ελλάδα συνεχίζουν να κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι πρόσκαιρο, δεν είναι τωρινό. Αναζητήσατε να δείτε ποτέ πού οφείλεται το γεγονός ότι παραμένουν καθυλωμένες οι τιμές παραγωγού? Για το έξτρα παρθένο με οξύτητα 0,3, οι τιμές κυμαίνονται από 2,7 ευρώ έως 3. Οι μέγιστες και μεταξύ 2,40-2,50 οι ελάχιστες τιμές. Οι τιμές των πολύ καλών λαδιών στην Ισπανία, ξέρετε πόσο είναι, πόσο κυμαίνονται? 4,25 ευρώ το κιλό. Και στην Ισπανία 4,90 ευρώ το κιλό. Βλέπετε λοιπόν τι είδος διαφορές υπάρχουνε. Τα τελευταία χρόνια οι τιμές ελαιολάδου δεν είναι απλά μειωμένες. Είναι στην κυριολεξία πολύ χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής. Αφού στην πράξη η συνήθις τιμή για ένα καλό λάδι, για ένα κιλό λάδι, είναι 2 έως 2,20 ευρώ το κιλό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μεγαλύτερη αξία έχει ένας καφές από ότι ένα κιλό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο. Στην Ελλάδα το χύμα ελαιόλαδο προσφέρεται από πάρα πολλούς σε πάρα πολύ λίγους. Υπάρχουν περίπου 2.400 ελαιοτριβία, συνεταιριστικά και ιδιωτικά, που ενεργούν ως μεσάζοντες, και 80 έως 100 έμποροι που πουλούν το προϊόν χύμα σε μόνο 10 περίπου αγοραστές, εκπροσώπους μεγάλων πολυεθνικών βιομηχανιών που εδρεύουν κυρίως στην Ιταλία. Να λοιπόν ποιοι είναι αυτοί που καθορίζουν την εμπορία και τις τιμές? Τα καρτέλ. Και εσείς όχι μόνο δεν κάνετε τίποτα για την προστασία του παραγωγού με τον καθορισμό κατώτατων τιμών, αλλά αντίθετα τους ενισχύετε. Και με βάση τον νόμο για τους συνεταιρισμούς, που επιτρέπεται τις εταιρικές συμπράξεις συνεταιρισμών και ιδιωτών με τους τελευταίους να καθορίζουν τα πάντα. Δεν μπορεί η τιμή παραγωγού να είναι 2,5 ευρώ το κιλό και η τιμή στο ράφι 2 και 3 φορές πάνω. Ξέρετε πόσο έχει στο Λονδίνο, στο ράφι, το λάδι? 12 ευρώ. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στην τιμή παραγωγού και στην τιμή του καταναλωτή. Ποιος την καρπώνεται αυτή τη διαφορά? Δεν είναι οι μεσάζοντες, δεν είναι οι έμποροι, δεν είναι τα καρτέλ. Οι μεσάζοντες δεν ενδιαφέρονται τόσο για την τιμή. Ενδιαφέρονται κυρίως για να πραγματοποιήσουν τη διάθεση του προϊόντος σε μια τιμή τέτοια που να τους συμφέρει. Και πολλές φορές θέτουν το ερώτημα στους παραγωγούς. Μάλλον θέτουν το ερώτημα οι παραγωγοί εκεί που πάνε το λάδι τους. Να το πουλήσουμε ή να μην το πουλήσουμε? Ξέρετε ποια είναι η απάντηση που τους δίνουν?
στο βαθμό που μπορούν, δεν πρέπει, λέει, να πουλούν κάτω από 3,5 ευρώ το κιλό. Το θέμα όμως είναι ότι αντέχουν να μην πουλήσουν όταν έχουν τόσο πιεστικές ανάγκες. Λάτε, κύριε Συντηχάκη. Πού βρίσκεται λοιπόν η αιτία? Βρίσκεται στη χαόδη κατάσταση που επικρατεί στην ελεύθερη αγορά του προϊόντος στην οποία υπερασπίζεστε. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν είναι η ασύντοτη δράση των εμπόρων? Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι οι δικές σας κυβερνήσεις που ασπάζεστε ακριβώς αυτή την πολιτική? Και βεβαίως, καλά σας είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος προηγουμένως, έχετε καθορίσει κατώτατους μισθούς. Δώσατε δώρο Χριστουγέννων 534 ευρώ. Παρακαλώ, και την ίδια στιγμή διαβάζετε κατώτατη τιμή στο προϊόν. Ωραία. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Σας καλούμε λοιπόν να πάρετε άμεσα μέτρα στήριξης των ελαιοπαραγωγών και όλων των αγροτών και να τους εντάξετε στον κωδικό 21. Και τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, διότι είναι ψευδεπίγραφο αυτό. Εγώ θα σας πω, ο ξενοδοχοϋπάλληλος που είναι κατά κύριο επάγγελμα ξενοδοχοϋπάλληλος, εποχιακός και είναι σε αναστολή ή είναι άνεργος. Αυτός τι είναι? Τι κύριε είναι κατά κύριο επάγγελμα? Δεν έχω άλλο χρόνο. Είναι ξενοδοχοϋπάλληλος ή αγρότης που έχει λοιπόν, και 100 ρίζες ελιές.